Για το ποδόσφαιρο. Όχι, γενικά έτσι, να πεις μια τα χαιρετίσματα, ξέρω εγώ. Τίποτα, να, καλά, εντάξει, είναι, εντάξει, πατρίδα. Σε λατρεύουν, έτσι, στο Μαντούδη σε λατρεύουν πάρα πολύ, coach. Εγώ τους αγαπάω, εντάξει, μεγαλώσαμε εκεί πέρα, καθένα στον τόπο του, ας πούμε, και πάω συχνά και περνάμε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Τι γίνεται με τη Χαλκίδα φέτος, τρένο, φύγατε κι άλλο στη βαθμολογία σήμερα. Εντάξει, αυτό... Εντάξει, είναι το τελευταίο για μένα που μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να, το πιο σπουδαίο από αυτό, να δημιουργήσουμε μια ομάδα όπως τη θέλουμε εμείς, όπως μας αρέσει, να παίζει το ποδόσφαιρο που θέλουμε και να είναι μια υγιής και αξιόπιστη ομάδα, ας πούμε, ξεκινώντας. Και όπως έχουμε πει και από την αρχή, όσο κλήρος έπεσε σε εμάς φέτος και σε αυτά τα παιδιά και σε αυτή τη διοίκηση και σε μένα, να δημιουργήσουμε μια ομάδα. Και μέχρι στιγμής μπορώ να πω είμαι ικανοποιημένος από όλα αυτά. Δηλαδή μπορώ να πω ότι οι ποδοσφαιριστές καταβάλλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και δουλεύουν σε καθημερινή βάση πάρα πολύ ευσυνείδητα, έτσι μπορώ να πω επαγγελματικά. Η διοίκηση είναι πάρα πολύ κοντά μας συνεχώς, δεν μας λείπει τίποτε και αξιόπιστη απέναντι στα παιδιά. Και μάλιστα να σας πω, εντάξει, το έχουμε πει και άλλη φορά, βέβαια εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, να ξέρετε που αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν μπορεί να γίνεται σε άλλη ομάδα φέτος, ότι οι ποδοσφαιριστές φέτος πληρώνονται και τα περσινά χρήματα, έτσι, που η ομάδα σου είχε αφήσει τις οφειλές. Προς τιμή της διοίκησης, έτσι. Προς τιμή της διοίκησης. Ναι, και πέρα από όλα αυτά δεν μας είπε τίποτα άλλο. Εντάξει, όλα αυτά κάνουν εύκολη και τη δουλειά τη δικιά μου, ας πούμε. Και των συνεργατών μου. Πες μας δύο κουβέντες για το σημερινό παιχνίδι απέναντι σε ένα παλιό φίλο, τον κύριο Ταφταρίδη. Παίζατε σήμερα. Κερδίσατε 1-0. Να ανοίξω έτσι μια παρένθεση να πω, εντάξει, για τα Λουκίσια, ότι και για μένα ήταν τιμή που δούλεψα. Γνώρισα και έκανα φίλους και πολύ αξιόλογους ανθρώπους και τους έχω ευχαριστήσει εκεί. Που, τα τελευταία χρόνια, για να πούμε αλήθεια, κάνανε υπέρβαση αυτή η ομάδα εκεί. Αλλά πέρα από όλα αυτά, ότι γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους εκεί, παρόλο που έκατσα ένα χρόνο, έχουν και έναν προπονητή κόσμημα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τον Τάσο τον Ταφταρίδη. Τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, ας πούμε, και σαν άνθρωπο και σαν προπονητή. Και ποιος δεν έχει τον Τάσο τον Ταφταρίδη σε εκτίμηση, Γιώργο Λάμπρου, έτσι, είναι ένας άνθρωπος που μόνο δουλεύει. Ναι, σπουδαίος ο Τάσος, ας πούμε. Μακάρι, είναι από τους ανθρώπους που τιμούν τον ποδόσφαιρο, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, κάθε παιχνίδι κερδίσαμε με λίγο άγχος στο τέλος, μπορώ να πω. Κάθε παιχνίδι έχει τις δυσκολίες, τις ιδιαιτερότητες. Το ξέραμε και εμείς, το ξέρανε και τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε ένα δύσκολο επίπεδο παίξαμε καλά, προσπαθήσαμε, κυνηγήσαμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Κάναμε, μπορώ να πω, σήμερα αρκετές φάσεις. Εντάξει, έτσι γίνονται. Άλλες φορές μπορεί να κάνεις λιγότερες ευκαιρίες και να κάνεις γκολ, ας πούμε, να αξιοποιήσεις το έπακρο της ευκαιρίας. Άλλες φορές μπορεί όχι, είναι στο πρόγραμμα. Αλλά και ότι, αφού δεν το κατάφερες αυτό, το να κερδίσεις πάλι και με 1-0 στο τέλος, θα διατηρήσεις αυτό το αποτέλεσμα, είναι ικανότητα. Είμαι ευχαριστημένος. Τα παιδιά προσπαθήσανε και παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, τηρουμένων των αναλογιών, έτσι, με το γήπεδο, που όλοι ξέρετε είναι έτσι δύσκολος αγωνιστικός χώρος παίκτης ποδόσφαιρο, και βγάλαμε και αρκετές φάσεις. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Και ήταν καλό το θέαμα. Αλλά απλώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε άλλο γκολ. Αλλά εντάξει. Άλλες φορές όμως πετύχαμε γκολ με λιγότερες ευκαιρίες. Σήμερα με περισσότερες δεν καταφέραμε. Αν και τα Λουκίσια ήταν έτσι καλά οργανωμένη ομάδα και μαχητική ομάδα, ας πούμε, σήμερα. Ξεφεύγετε στη βαθμολογία, κύριε Λάμπρου. Προηγουμένως είχαμε τον κύριο Ιωαννίδη, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Είναι η ομάδα που σας ακολουθεί, μαζί νομίζω με την ομάδα της Αρτάκης. Και μας είπε ότι δεν έχει κριθεί τίποτα ακόμα στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την άποψη του κυρίου Ιωαννίδη. Φυσικά, έχουμε παίξει μόνο 6 αγωνιστικές. Αν μπορούμε να κοιτάμε τώρα για ομάδες ψηλά στην βαθμολογία, έτσι, είναι πάρα πολύ νωρίς, και αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο είναι η διάρκεια, δεν είναι κάποια έτσι πρόσχερα αποτελέσματα. Γι' αυτό κοιτάμε εμείς, θα έχουμε μια σταθερή πορεία και μια κακή απόδοση σε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, το τελευταίο είναι τι κάνουν οι άλλοι, έτσι θα πρέπει να είναι, και έτσι σκεφτόμαστε, και αυτό έχω περάσει και εγώ στα παιδιά τώρα, τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Υπάρχουν πολύ αξιόλογες ομάδες. Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας, κοιτάμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, κοιτάμε να κερδίσουμε όσο γίνεται περισσότερα παιχνίδια. Και εντάξει, θα δούμε τώρα όπου μας βγάλει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και είναι και λάθος να σκεφτόμαστε διαφορετικά αυτή την εποχή, ότι είμαστε δυο ή τρεις
ίδιο θα έλεγα και αν ήταν κάποιος άλλος 6 βαθμούς μπροστά ή μπροστά από εμάς ή και λιγότερους, ας πούμε. Έτσι. Δεν έχει σημασία ακόμα αυτό το πράγμα. 7 αγωνιστικές η άμυνά σας δεν έχει δεχτεί γκολ. Το μυστικό μπορείτε να μας πείτε, η καλή αμυντική, ο καλός θεματοφύλακας ή όλη η ομάδα. Εντάξει, κάποτε θα δεχτούμε και γκολ, θα χάσουμε κιόλας, έτσι είναι. Μπορεί να τα δεχτούμε και μαζεμένα, ας πούμε, δεν ξέρεις. Εντάξει, δουλεύουμε και σε αυτό το κομμάτι και στην αμυντική μας λειτουργία, δουλεύουμε και στην επιθετική μας λειτουργία και ανάλογα τον αντίπαλο και που πονάμε και περισσότερο. Εντάξει, κύριοι υπεύθυνοι γι' αυτό είναι οι ποδοσφαιριστές, ας πούμε, και όχι εγώ. Εντάξει. Μάλιστα, καλή συνέχεια, coach, καλή συνέχεια και καλή δύναμη στον ΑΟ Χαλκής. Κάνετε σημαντική δουλειά και σπουδαία δουλειά φέτος. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους.